Η 16η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής ημέρα ανεκτικότητας. Η απόφαση λήφθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1995 κατά την 50η επέτειο της UNESCO, όταν τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν τη διακήρυξη των αρχών για την ανοχή στη Γενική Διάσκεψη της Οργάνωσης στο Παρίσι. Το 1996 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να τιμούν αυτή την ημέρα κάθε χρόνο. Μεταξύ άλλων, η διακήρυξη των αρχών για την ανοχή επιβεβαιώνει ότι ανεκτικότητα σημαίνει σεβασμός και εκτίμηση του πλούτου των διάφορων πολιτισμών, των διαφορετικών μορφών έκφρασης και τρόπων ζωής. Η ανεκτικότητα ανεγνωρίζει τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων. Οι άνθρωποι είναι εκφύσεως αλλιώτικοι μεταξύ τους και μόνο με αποδοχή μπορεί να επιτευχθεί η συνύπαρξη μεικτών κοινοτήτων σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Η εκπαίδευση είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της ανεκτικότητας και οφείλει να στοχεύει στην καταπολέμηση επιρροών που οδηγούν στο φόβο και στον αποκλεισμό, ενδυναμώνοντας τους νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ανεξάρτητη κρίση, ώστε να αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία του κόσμου μας σε θρησκείες, γλώσσες, πολιτισμούς και εθνικότητες, ως κοινό θησαυρό και όχι ως αφορμή για σύγκρουση. Το Μουσικό Σχολείο Άρτας, μέλος του Δικτύου των Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO, οργάνωσε από 2 μέχρι 6 Νοεμβρίου 2020 ψηφιακή εβδομάδα με την ανεκτικότητα, με τα σχολεία που συνεργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus, η τέχνη ως μέσο διεκδίκησης δικαιωμάτων και φορέας προώθησης και διάδοσης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Μουσικού Σχολείου Άρτας δημιούργησαν αφίσες, ψηφιακά παιχνίδια, έργα, ποίηματα από τις χώρες τους με θέμα την ανεκτικότητα. Τραγούδησαν λοιπόν, αντάλλαξαν μηνύματα και στόλισαν με αισιόδοξες σκέψεις το δέντρο της ανεκτικότητας. Thank you.
Συγχαίρουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις δράσεις εβδομάδας με την ελπίδα ότι θα περάσει σύντομα η περίοδος των απαγορεύσεων και θα έχουμε πραγματικές συναντήσεις και την πεποίθηση ότι ο βιωματικός τρόπος ενασχόλησης με την ανεκτικότητα ανέδειξε με σαφήνεια το μήνυμα ότι η προώθησή της αποτελεί τον δρόμο για το καλύτερο μέλλον με ελεύθερη ροή ιδεών, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοτική εκπαίδευση για όλους, τονίζει στο μήνυμά της η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Άρτας, Ανθούλας Γιώρη.